ένας κλάδος τον οποίο είναι καθετοποιημένος, τα είπατε, είναι εξαγωγικός, είναι τομέας που η κυβέρνηση οφείλει και πρέπει να στηρίξει. Τα εργαλεία που έχουμε είναι αυτά που έχουμε ήδη ανοίξει διάλογο, είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θέλουμε να ενσωματώσουμε και την απλοποίησή του και να υπάρχουν ιδιαίτερα κίνητρα για τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, να απλοποιηθεί αρκετά το σύστημα, να υπάρξει μέριμνα για τη νέα επιχειρηματικότητα, στην οποία υπάρχει ιδιαίτερη αιχμή. Και η προσπάθεια φυσικά που έχουμε κάνει στο νέο αναπτυξιακό, πέρα από τα κλασικά κίνητρα, να προσθέτουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία στο εσωτερικό του που θα μειώνουν το χρηματοδοτικό κόστος της επένδυσης και θα διευκολύνουν πολύ τη νέα επενδυτική δραστηριότητα. Εχμή του δώρα της παραμένει επίσης και η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που στον κλάδο σας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα άλλα εργαλεία που έχουμε είναι γνωστά, με το ΕΣΠΑ μπορούν να γίνουν αρκετές πρωτοβουλίες. Τα θέματα της καινοτομίας και της στήριξης καινοτόμων δραστηριοτήτων επίσης μπορεί να αγγίξουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το πιο σημαντικό τώρα σε αυτή τη φάση είναι μια πολύ ισχυρή οικονομική διπλωματία. Είναι ευνοϊκή συγκυρία φέτος, ειδικά στη σχέση μας με τη Ρωσία. Έχουν γίνει πάρα πολλές επαφές σε διάφορα επίπεδα για τομείς στους οποίους υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπενθυμίζω ότι οι συναντήσεις αυτές και οι επαφές και όλες οι συμφωνίες θα αποτυπωθούν και θα ολοκληρωθούν με την επίσκεψη του Πούτιν στην Ελλάδα. Άρα είναι μια σημαντική χρονιά. Τα νέα είναι πάρα πολύ καλά και για τον τουρισμό, ότι θα διπλασιαστούν φέτος οι αφίξεις. Άρα έχουμε ισχυρές ενδείξεις και οι συμφωνίες που προχωράνε είναι πολύ θετικές. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, για να σας στηρίξουμε και ο στόχος μας νομίζω πρέπει να είναι κοινός, να λύνουμε τα προβλήματα, ότι είναι όντως πρόβλημα εχμής. Μπορέσετε να κάνετε εσείς τη δημιουργική σας δουλειά και εμείς να είμαστε αρρωγοί σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα της περιφέρειας σε σχέση με τον κλάδο της Γούνας στα πλαίσια αυτά, νομίζω, ένα επιχειρησιακό σχέδιο τουλάχιστον, δεν ξέρω, η περιφερειακή περιφέρεια. Η περιφέρεια. Και το επιμελητήριο, αλλά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Νομίζω στη βάση αυτού του προγράμματος περιφερειακού μπορεί να, στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού, να δούμε να αντιμετωπιστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη αυτή τη τεχνολογία, την κατάρτιση του προσωπικού. Έτσι, σε συνδυασμό με προγράμματα απασχόλησης και ενίσχυσης απασχόλησης. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι εμείς σαν Γενική Γραμματεία και μιλάω τώρα σαν πρόεδρος της Επιτροπής του Ελληνικού Σήματος, είμαστε σε μια διαδικασία διαβούλευση και με το επιμελητήριο, αλλά θα έλεγα και με τους φορείς εκεί της περιοχής, να διαμορφωθεί ένας αξιόπιστος και φερέγγιος κανονισμός πιστοποίησης ελληνικού προϊόντος σε ό,τι αφορά τη Γούνα. Όπως επίσης σε συνδυασμό με αυτό να οριστεί ένας επίσης αξιόπιστος και φερέγγιος φορέας πιστοποίησης, απόδοσης και ελέγχου του ελληνικού σήματος. Πιστεύω ότι το ελληνικό σήμα και στη Γούνα αλλά και σε όλα τα προϊόντα που προσπαθούμε σαν Επιτροπή του Ελληνικού Σήματος να προωθήσουμε θα είναι ένα ισχυρό επιπρόσθετο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την εξωστρέφεια και την διείσδυση και τη διαφύλαξη, αν θέλουμε, του προϊόντος και της πιστοποίησης, της προέλευσης και της δικής μας έτσι σφραγίδας σαν χώρα, σαν παραγωγική, σαν τεχνική. Εύχομαι καλή δύναμη. Χάρηκα πάρα πολύ που σε σχέση με την περσινή επίσκεψή μου εδώ είδα πιο αισιόδοξους ανθρώπους του κλάδου της Γούνας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απ' τη φύση τους είναι αισιόδοξοι, αλλά άκουσα ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία που μας κάνουν πιο αισιόδοξοι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Βέβαια, όλοι μας πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί η αισιοδοξία είναι η δύναμή μας. Αλλά να έχουμε και τα στοιχεία είναι ακόμα πιο καλό. Και νομίζω ότι φέτο υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να είμαστε πιο αισιόδοξοι σε αυτό το τομέα.